Πάμε να τα συζητήσουμε αμέσως όλα αυτά με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Κύριε Βαλινάκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τον λόγο για τον οποίο υπέστη ή για τους λόγους για τους οποίους υπέστη αυτή την ήττα ο Ερντογάν? Νομίζω σωστά υπόθηκε. Η οικονομία ήταν το επίκεντρο των επιλογών των που έκαναν οι ψηφοφόροι. Η οικονομία δεν πάει καλά, ήταν όλοι αγανακτισμένοι από την ακρίβεια και άρα έδωσαν προτεραιότητα στο θέμα αυτό. Βεβαίως υπήρξαν και άλλοι λόγοι, όπως η αργή ταχύτητα της ανοικοδόμησης σε ορισμένες περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό, αλλά και αν θέλετε και το φρέσκο πρόσωπο που πολλές φορές οι υποψήφοι της αντιπολίτευσης έδειχναν, όπως ειδικά ο Κρέμι Μάμογλου, ο οποίος βεβαίως έχει μια επικοινωνιακή δυνότητα, έχει το χάρισμα και απέναντι σε έναν γερασμένο Ερντογάν, κουρασμένο προφανώς, έδειχνε πολύ πιο δυναμικός και πολύ περισσότερα υποσχόμενος. Ειδικά στους νέους, αν δεν απατώμε, ήταν μεγαλύτερη ακόμα η επικράτηση της αντιπολίτευσης και άρα αυτά όλα δείχνουν κάποιες στάσεις που πιστεύω θα μείνουν μαζί μας τα επόμενα χρόνια. Πάντως ο Ερντογάν είναι πολιτικά αναμφισβήτητος, θεσμικά είναι ακόμα πολύ ισχυρός για την επόμενη τετραετία, όμως αυτή η απολυταρχική διακυβέρνηση που ζήσαμε θα αρχίσει να ροκανίζεται από σήμερα κιόλας, αν όχι από χθες. Πιστεύω θα υπάρχουν μέσα στο κόμμα του ήδη σκέψεις για την επόμενη μέρα, ποιος δηλαδή θα τον αντικαταστήσει. Θα υπάρξει μια μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, η οποία ενθαρρυμένη από τα αποτελέσματα θα σηκώνει πιο εύκολα κεφάλι στις επιλογές που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να το κάνει μετά τη συντριπτική της ήττα πέρυσι το καλοκαίρι. Όλα αυτά νομίζω ως πρώτες εκτιμήσεις. Υπάρχουν, κύριε Βαλινάκη, υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρόσωπα ή πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε ο ίδιος ο Ερντογάν να αρχίσει να βγάζει μπροστά ως διαδοχό του, έστω μεσοπρόθεσμα? Κοιτάξτε, ακούγεται ότι έχει μια προτίμηση για τον Φιντάν, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η οικογένεια, οι γαμπροί, οι οποίοι έχουν ήδη βοηθηθεί πάρα πολύ από τον ίδιο τον Ερντογάν. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς πώς αυτή η μάχη η εσωτερική θα εξελιχθεί. Είπα, έχουμε 4 χρόνια μπροστά μας, στα οποία πιστεύω ο Ερντογάν θα ετοιμάσει την διαδοχή του. Πιστεύω ότι ήταν χτες το βράδυ υπό ένα πολύ μεγάλο σοκ, όσο και αν είχε κάποια γνώση, που δεν είναι βέβαιο ότι είχε πλήρη γνώση των αποτελεσμάτων, μάλλον των προβλέψεων από την αρχή. Είναι πάντως ένα σοκ από το μέγεθος της ήττας που υπέστη και άρα πρέπει να σκεφτούμε ένας τέτοιος ηγέτης πώς λογικά θα σκεφτεί για την επόμενη μέρα. Εγώ πιστεύω ότι, αλλά αυτό είναι μια, αν θέλετε, αίσθηση, ότι θα ετοιμάσει την ιστεροφημία του, που σημαίνει ότι πρέπει να έχει έναν διάδοχο ο οποίος δεν θα καταστρέψει το δικό του έργο. Πιστεύω ότι ο ίδιος δεν θα θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ιμάμογλου το 2028, αν και δεν μπορώ να αποκλείσω ότι με τις συνταγματικές αλλαγές που έχει κατά νου θα θελήσει στο τέλος να το επιχειρήσει, αλλά όταν έχει συντηρηθεί 3-4 φορές δεν πας εύκολα για μια πέμπτη, εκτός αν έχει κάνει κάποιο θαύμα μέχρι τότε στην οικονομία, πράγμα πολύ δύσκολο. Άρα ετοιμάζει τη διαδοχή, πιστεύω, και ταυτόχρονα θέλει να ολοκληρώσει το έργο του, αυτό του αιώνα της Τουρκίας, και εδώ είναι το πιο επικίνδυνο και πιο σημαντικό νομίζω για μας ως αποτέλεσμα των χθεσινών εξελίξεων. Κύριε Βαλινάκη, είναι προφανές ότι είναι ήττα του Ερντογάν, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι αν είναι νίκη των Ρεπουμπλικανών, εννοώ του ΤΣΕΧΑΠΕ, ή αν είναι νίκη ενός ανθρώπου. Και γιατί το ρωτώ αυτό? Για το Ιμάμογλου, στις εκλογές τις προηγούμενες, στην προηγούμενη εκλογική του νίκη στην Κωνσταντινούπολη, επί της ουσίας είχε το σύνολο μαζί του της αντιπολίτευσης. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε ως μόνο, όχι εμφανίστηκε ως μόνος του, εμφανίστηκε μόνος, εμφανίστηκε ως το αντίπαλο δέος του Ερντογάν. Επομένως, είναι του Ιμάμογλου η νίκη ή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος η νίκη?
Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό είναι μια προσωπική επιτυχία του Ιμάμολου. Όπως είπαμε προηγουμένως, είναι εξαιρετικά επικοινωνιακός, μιλάει εύκολα και προσιτά με τον κόσμο, δείχνει μια, αν θέλετε, ταπεινότητα απέναντι στους ψηφοφόρους του. Το βλέπουμε στις υποκλήσεις, τις ευχαριστίες που κάνει έναντι ενός συμπεριφερόμενου ως Σουλτάνου Ερντογάν. Όλα αυτά μέτρησαν οπωσδήποτε, αλλά βλέπουμε ότι πέρα από την Κωνσταντινούπολη, σε όλη την Τουρκία επεκτάθηκε το κύμα αυτό αμφισβήτησης, γιατί έτσι εγώ το βλέπω, των επιλογών του Ερντογάν, και λόγω βεβαίως, κατά κύριο λόγο, της οικονομίας, αλλά πιστεύω ότι έχουμε και μια σύγκρουση που θα γίνει ακόμα ισχυρότερη τα επόμενα χρόνια, και την είχαμε δει λίγο να χάνεται τα πιο πρόσφατα, δηλαδή ανάμεσα στον Ισλαμισμό και τον Κεμαλισμό. Έτσι, οι δύο αυτές κοσμοθεωρίες στο επίπεδο της Τουρκίας θα συγκρουστούν, πιστεύω, ισχυρά τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι μόνο θέμα προσώπων, είναι και το τι εκφράζουν. Και εκεί θα έχουμε μια, πιστεύω, έντονη αντιπαράθεση. Κύριε Βαλινάκη, τώρα ο Ερντογάν είπε ότι ελήφθη το μήνυμα χτες το βράδυ. Αυτό τι σημαίνει, γιατί τα δύο ερωτήματα που τίθενται από όλους και από τους Τούρκους αναλυτές αλλά και στον διεθνή τύπο είναι: αν θα πρέπει να περιμένουμε στροφή από τη μία πλευρά στην οικονομία, στο εσωτερικό, αν θα εγκαταλείψει και πάλι αυτή την προσγείωση στην νομισματική και δημοσιονομική ορθοδοξία και θα πάει στα γνωστά Ερντογανόμικς, και από την άλλη πλευρά, αυτό που μας αφορά ακόμα περισσότερο, εάν θα έχουμε και μια επιστροφή του στην ακραία εθνικιστική ρητορική, στον αναθεωρητισμό που τόσο έπληξε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, για το τομέα της οικονομίας φαντάζομαι ότι το μήνυμα είναι τόσο ισχυρό για τον Ερντογάν που θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ανταποκριθεί. Το πώς ακριβώς θα το κάνει δεν είμαι σε θέση να το προβλέψω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον άλλο τομέα που μας καίει ακόμη περισσότερο, που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η εξωτερική πολιτική, φοβάμαι ότι τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα, με την εξής έννοια. Πρώτον, η Δύση αρχίζει πλέον να πιστεύει ότι ο άσωτος ιός επιστρέφει στην δυτική αγκάλη. Προφανώς εδώ το θέμα είναι λιγάκι ποιος θα είναι και ο Μόσχος ο συντευτός που θα θυσιαστεί. Θα είναι οι Κούρδοι, τους οποίους στήριζαν, στη Συρία κυρίως, που στήριζαν οι Αμερικανοί τόσα χρόνια. Θα είναι κάπου αλλού κοντύτερα σε εμάς. Σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι ο Ερντογάν θέλει να ολοκληρώσει το έργο του ως του αιώνα της Τουρκίας. Αυτό για μας είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο με τη λογική του ότι πριν από λίγο καιρό είπε σε 1-2 χρόνια έχουμε να λύσουμε, είπε, 3-4 μεγάλα προβλήματα. Προφανώς εννοούσε το Κουρδικό, το Αιγαίο, τη Μεσόγειο και το Κυπριακό, ίσως και την Αρμενία, τα οποία, λέει, εμποδίζουν την ανάπτυξη της Τουρκίας ως μεγάλης δύναμης. Πιστεύω ότι βιάζεται μετά τα χθεσινά αποτελέσματα. Το πίστευα ήδη πριν λόγω της ηλικίας του προφανώς, αλλά τώρα βιάζεται ακόμα περισσότερο να αφήσει κάτι ως έργο. Τον απασχολεί η στεροφημία του. Άρα έχει 4 χρόνια για να ολοκληρώσει κάποιες προσπάθειες που έχει ήδη ξεκινήσει και οι οποίες συμπυκνώνονται στο σύνθημα «Ο αιώνας της Τουρκίας». Το σε ποια ακριβώς πεδία θα μπορέσει να το πετύχει, ανάλογα εννοείται με τις αντιστάσεις που θα βρει και την επιμονή του σε αυτά, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Θα έλεγα όμως ότι ένα από αυτά τα πεδία είναι ασφαλώς το Κυπριακό ως πιο αδύναμο μέρος απέναντι στην Τουρκία και τα ελληνοτουρκικά, όπου, ας μην ξεχνάμε, η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται για λύσεις όπως τις βλέπουμε εμείς. Η Τουρκία ενδιαφέρεται για λύσεις οι οποίες είναι προσχώρηση στις απόψεις τις δικές της. Δηλαδή να αποδεχτούμε τη γαλάζια πατρίδα, να αποδεχτούμε τις γκρίζες ζώνες, να αποδεχτούμε, έτσι όπως εννοούν οι Τούρκοι, τα δύο κράτη, γιατί εννοούν τα δύο κράτη ως πλήρη υποταγή και εκ τουρκισμού ολόκληρης της Μεγαλονήσου, και όχι αυτό που μερικοί νομίζουν ο Βορράς δικός τους και ο Νότος ελληνικός. Όλα αυτά λοιπόν είναι... Σε όλα αυτά τα θέματα που λέτε, κύριε Βαλινάκη, πόσο μπορεί να επηρεάσει το γεγονός ότι ο Μπακτσελή καταποντίστηκε?
Κοιτάξτε, οι ακροδεξιοί μπορεί να καταποντιστούν ως κόμμα λόγω και της, αν θέλετε, προσωπικότητας του ίδιου του Μπαρτσελί, που είναι πλέον ενός προηγούμενου αιώνα, θα έλεγα, αλλά μπορεί οι ψηφοφόροι αυτοί να μετακινηθούν ανάλογα με τη συγκυρία σε διαφορετικά κόμματα, είτε ίδιου χαρακτήρα, είτε να ενσωματωθούν σε ευρύτερα κόμματα ομπρέλα. Δηλαδή, είδαμε ότι, για παράδειγμα, από τα πρώτα αποτελέσματα, δεν έχω δει αναλυτικά, στον Ιμάμογλου προσχώρησαν ψηφοφόροι Κούρδοι πολλοί, οι οποίοι πίστεψαν σε αυτόν. Ακόμα και του Μπακτσελί προσχώρησαν στον Ιμάμογλου. Ακριβώς, είδαμε λοιπόν και ακροδεξιούς οι οποίοι προσχώρησαν εκεί. Και ας μην τρέφει κανείς την ελπίδα, την ψευδέστηση ότι ο Ιμάμογλου, επειδή είναι έτσι πιο γλυκός, πιο δυτικός, σίγουρα μας αρέσει πιο πολύ, θα είναι στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής διαφορετικός πάρα πολύ από τον Ερντογάν. Ασφαλώς το ύφος και το στυλ παίζει, αλλά θα σας πω από προσωπική εμπειρία, όταν πρωτογνώρισα επί εποχής αντιπολίτευσης του Κώστα Καραμαλή ως σύμβουλός του τον Ερντογάν από κοντά, και τον έχω δει πάρα πολλές φορές εκείνη την περίοδο και ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του 2004-2009, ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός, εξαιρετικός άνθρωπος, που στις πρώτες μας συναντήσεις δεν ήξερε καλά-καλά τι είναι η υφαλοκρηπίδα και τι είναι τα θέματα του Αιγαίου. Έτσι, πολύ γλυκός, προσινής, κάπως όπως σήμερα είναι ο κύριος Ιμάμογλου. Η εξουσία φθείρει και διαφθείρει, και η απόλυτη εξουσία ακόμη περισσότερο, και άλλαξε αυτή η προσέγγιση, και σήμερα είναι ο οπαδός της Μεγάλης Τουρκίας, που φτάνει από διάφορα μέρη δυτικά μέχρι άλλα ανατολικά, και είναι ακριβώς ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Άρα, κύριε Βαλινάκη, η στάση της Ελλάδας ποια πρέπει να είναι? Να παραμείνει στη διαδικασία της προσέγγισης ή να υπάρξει μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα εκεί? Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα είναι, όπως το είπε και ο Κώστας Καραμαλής προχθές στην ομιλία του, δεν συγχωρούνται οι ψευδαισθήσεις. Νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ρομαντισμός, για να πω ότι πιο βαριά κουβέντα, περί αφέλειας. Γίνονται λάθος εκτιμήσεις, πολύ βαριά λάθη, αν θέλετε, στις εκτιμήσεις. Λες ότι ο αναθεωρητισμός πέθανε, ενώ ο αναθεωρητισμός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, και όχι μόνο στην Ουκρανία. Όταν λοιπόν δεν κάνεις τις ορθές αναλύσεις για το τι έρχεται, τότε προφανώς και δεν ετοιμάζεσαι, ή περιμένεις από μια καλή κουβέντα που θα πετάξει η Τουρκία για τη διακήρυξη των Αθηνών, που δεν λέει και πάρα πολλά για όσους καταλαβαίνουν, ότι θα αλλάξει το κλίμα, και αυτομάτως σταματάς και τους εξοπλισμούς, διότι λες, α, τώρα μπήκαμε σε μια περίοδο ήπιου κλίματος. Και να πω εδώ πολύ απλά ότι κάθε φορά η Ελλάδα που αντιμετώπισε μια κρίση με την Τουρκία είχε χαλαρώσει την προσπάθεια με τους εξοπλισμούς της, διότι ακριβώς πίστευε ότι είναι παροδικές οι κρίσεις, και αυτό που μένει είναι το καλό κλίμα με την Τουρκία. Και συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Τουρκία είναι μια χώρα που θεωρεί ότι είναι μεγάλη δύναμη, και θεωρεί ότι αυτή η μεγάλη δύναμη εκφράζεται και εδαφικά, με εδαφική επέκταση. Όταν λέμε εδαφική, εννοούμε και τη θάλασσα, τον θαλάσσιο χώρο, αλλά και το έδαφος της Ξηράς. Κύριε Βαλινάκη, αυτά είναι δυστυχώς δυσάρεστα, αλλά δεν φεύγουν επειδή εμείς θα θέλαμε να ήταν δίπλα μας μια Δανία. Δεν έχουμε δυστυχώς τη Δανία δίπλα μας. Κύριε Βαλινάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ.